τι θα μπορούσες να της έλεγες αν αυτή τη στιγμή είχες μπροστά σου την 15χρονη Δάφνη? Μη σκέφτεσαι το τι θα γίνει αύριο. Γιατί σε αυτή τη ζωή που είναι δανεική δεν είμαστε για πάντα. Και όταν δεν ξέρεις πώς να ζήσεις, γιατί οι συνθήκες δεν στο επιτρέπουν, γιατί είναι πολλή δουλειά, γιατί μπορεί να είναι κάποιες δυσκολίες στην οικογένεια, γιατί μπορεί να είναι οικονομικές δυσκολίες. Τελικά πότε θα ζήσεις? Οπότε σε αυτό το κορίτσι θα έλεγα, ξέρεις κάτι, είσαι 15 και για αρκετά χρόνια μπροστά σου έχεις ένα άλοθη. Έχεις ένα άλοθη άγνοιας και ανεμελιάς. Παίξε το αυτό το χαρτί, μην το κρύβεις το κάτω μέρος της τράπουλας. Εσύ ζεις το τώρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα έλεγες στον 15χρονο εαυτό σου. Το κάνεις τώρα, ζεις τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ζω το τώρα, πάντως θα σου πω κάτι άλλο σημαντικό που έχω καταφέρει. Να είμαι πολύ συνειδητοποιημένη στο σήμερα. Ξέρω γιατί θα κάνω ό,τι κάνω, ποιος είναι ο σκοπός που το κάνω. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά χτίζω αυτή τη σκαλίτσα προς τον ουρανό και προς το όνειρο. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ανεβαίνω και 2-2 τα σκαλιά.